Ξεκινώντας από την πόλη των Ιωαννίνων, μέσω της Εγνατίας Οδού, αφήνεις στα αριστερά σου το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης και αμέσως μετά μια πανέμορφη περιοχή ξετυλίγεται μπροστά σου. Είναι ο Δήμος Σελών, που αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα Άγιος Ανδρέας, Άγιος Νικόλαος, Ανθοχώρη, Αρτοπούλα, Ασπροχώρη, Βαλανιδιά, Ζωτικό, Καταμάχη, Κερασέα, Κουμαριά, Λίπα, Μπαουσχή, Τύρια, Παρδαλίτσα, Πλατάνια, Σενίκο, με έδρα την Τύρια. Μια περιοχή που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, χωρίς να αλλοιωθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Παντού θα βρεις σημάδια που δηλώνουν ότι ο τόπος κατοικήθηκε από τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Ο θησαυρός της Καταμάχης του 13ου αιώνα π.Χ. είναι ένα παράδειγμα. Η παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο είναι ελάχιστη. Τοξωτά πέτρινα γεφύρια για να διασχίζουν τα φουσκωμένα νερά οι ταξιδιώτες μιας προηγούμενης εποχής, σώζονται ως τις μέρες μας, σχεδόν ανέγγιχτα από το χρόνο. Νερά που αναβλύζουν από κατακάθαρες πηγές. Ποτάμια και ριάκια σε προσκαλούν να αφουγκραστείς τους ήχους τους μακριά από το βουητό της πόλης. Η επίσκεψη στο θρηλυκό βριόδασος της Αγίας Μαρίνας θα γοητεύσει και τον πιο δύσκολο επισκέπτη, καθώς οι κορυφές των πανύψηλων δέντρων χάνονται στον ουρανό. Για αυτόν που θέλει κάτι πέρα από τον τυποποιημένο τουρισμό, το παρθένο τοπίο με τα δάση, με μια πανδεσία χρωμάτων που ποικίλει ανάλογα με τις εποχές του χρόνου, είναι ο απόλυτος προορισμός. Οι μικρές, καταπράσινες κοιλάδες με τα απάτητα υψώματα γύρω από αυτές συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο, όπου η φύση ανενόχλητη συνεχίζει τον αέναο κύκλο της. Ο καλπασμός των άγριων αλόγων που ζουν ελεύθερα στις βουνοκορφές θα σε συνεπάρει, θα σε οδηγήσει μακριά, πίσω στο χρόνο και εκεί θα συναντήσεις τη νεότερη ιστορία του τόπου, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία. Η επανάσταση του Διονυσίου Σκυλόσοφου και μετά η μακρόχρονη πόλεμη των Σουλιωτών, σε μια περίοδο που η παντοδυναμία του Αλή Πασά ήταν αδιαμφισβήτητη. Οι άνθρωποι, απλοί, καθημερινοί, θα σε καλωσορίσουν με τον πιο άμεσο τρόπο που θα σε κάνει να νιώσεις δικός τους. Ο Μεζές έχει τη δικιά του νοστιμιά εδώ πέρα, ε. Εδώ ο χρόνος σταματά και οι μνήμες ζωντανεύουν από ένα παρελθόν που μόνο από τις διηγήσεις των μεγαλύτερων φτάνει ως τις μέρες μας. Όμως η παράδοση έχει τον πρώτο λόγο και στην παραγωγή των ντόπιων αγνών προϊόντων, όπως η απόσταξη του τσίπουρου. Οι ασχολίες των κατοίκων, ήπιες και αυτές,
συμβιβασμένες με τον τόπο και την αγνότητα της φύσης. Η έννοια της γειτονιάς για ένα τσίπουρο και κουβέντα κάτω από τη δροσιά της τέντας, τη ζέστη του καλοκαιριού, εδώ έχει την αξία της. Έντονο το θρησκευτικό συνέστημα των ντόπιων, απέριτο όμως, που σκοπό έχει τη συνέχιση της παράδοσης. Πολλά βυζαντινά μνημεία και λατρευτικοί χώροι βρίσκονται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Χαρακτηριστικό μνημείο είναι η Μονή Γενεσίου Θεοτόκου της Καταμάχης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτοπούλας, όπου μάλιστα έγιναν οι εργασίες συντήρησης και αναπαλαίωσης. Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, στα ανταμώματα, η τοπική κουλτούρα και παράδοση, οι χοροί και τα τραγούδια της περιοχής, σε συνδυασμό με την φιλοξενία των κατοίκων, δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μοιηθεί στα έθιμα και τις παραδόσεις. Εδώ έχει την ευκαιρία να ζήσει έναν αυθεντικό τρόπο διασκέδασης. Σας καλωσορίζομαι στο Δριοδάσος της Αγίας Μαρίνας του τοπικού διαμερίσματος Αγίου Νικολάου. Μπαίνοντας στα χωριά του Δήμου Σελών, κυριαρχεί η τυπική αρχιτεκτονική, οι βρύσες με τα γάργαρα νερά που τρέχουν καλοκαίρι και χειμώνα. Τα πλακόστρωτα, οι εκκλησίες στο Μεσοχώρι, τα ξοκλήσια, τα ηρώα, τα ερυπωμένα αφημένα σπίτια που δηλώνουν το δύσκολο παρελθόν του τόπου, την εποχή της μετανάστευσης που ερήμωσε την περιοχή. Σήμερα ο Δήμος Σελών αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές. Ελάτε να μας γνωρίσετε.